Υπάρχει άραγε μόνο ένας παίκτης. Συμφωνώ. Αυτός, ας πούμε. Ο παίκτης για όλες τις θέσεις. Ωραίο σώσιμο. Ευχαριστώ. Και αυτός που κάποιοι θα έλεγαν... Μάγος. Απ' το στόμα μου το πήρες. Όχι, άλλο εννοούσα. Ο παίκτης που διαβάζει το γήπεδο. Και ο Ρούκι. Καλά, όχι εσύ. Ναι, εσύ. Και αυτός. Και αυτή. Ο παίκτης που παίζει για την ομάδα. Αλλά και η χρυσή αλλαγή. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου με ακόμα περισσότερες επιλογές. Όπως Missions, Match Combo και Bet Mentor από το Stoiximan. Τελείωσες? Νομίζω. Stoiximan. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Πλησιάσει ξανά στην αντίπαλη περιοχή με τον Σακό. Παρά την προσπάθεια του Μαυρία, πέφτει εκεί στην περιοχή, έκανε την βουτιά για την κεφαλιά. Ο Σιρόκ δεν θα τα καταφέρει. Γκόμες τελικά έχει τελεί στην περιοχή. Πάει προς τα πίσω η μπάλα. Τι πάει στο δοκάρι, χέρι, τι έγινε εκεί, κάτι ζητάνε οι παίκτες της Ομόνιας. Θα πρέπει να το ξαναδούμε. Ενώ υπάρχει και ποδοσφαιριστής της Πάφου κάτω. Ευκαιρία, η μπάλα πάει ψηλά. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία πλέον από τον Γιόρτι Γκόμες σε μια φάση που ξαναβλέπουμε. Από την εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα πάει πίσω, χτυπάει στο σώμα ή στο χέρι εκεί. Σήκωσαν για διαμαρτυρίες. Να δούμε εδώ. Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση παράβαση. Θα ξαναδούμε και εδώ καθαρά στο στήθος. Και να τώρα η ευκαιρία από την παρέμβαση του Εζρά. Βγαίνει ο Ντάρπι Σάιαρ στην αντεπίθεση για την Ομόνια. Στην περιοχή είναι ο Εζρά, περιμένει. Δεν θα πάει όμως η μπάλα σωστά σε αυτόν. Δυνατά χτυπημένη, δεν την προλαβαίνει ο Ισραηλινός. Τιάκο εκτελεί. Καλοχτυπημένο, ευκαιρία, δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια. Εκτέλεση από τον Τιάκο. Μπορεί να υπάρχει και offside. Μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και πάει έξω. Να δούμε εδώ. Μπορώ να διακρίνω από ποιον ήταν η προβολή. Τιάκο Μικού. Και τον Εζρά πίσω για τον Μπεσάρα. Δοκιμάζει σουτ. Ήταν πολύ δύσκολο από εκείνη την θέση να άλλαξε εκεί με τον Βαλεριάνο. Κλειστή χώρη. Πολύ καλή κίνηση όμως από τον Νέμετς που ελευθερώθηκε. Δεν θα φτάσει μπάλα στον Πάντσον. Αυτόν ήθελε να. Παρέμβαση από τον Πάντσον. Έχει τώρα ευκαιρία η Πάφος να βγει στην αντεπίθεση. Κάτω το σημειάκι. Συνεχίζει η Πάφος. Πάσα για τον Σακό. Το πλασέ του πάει στα ύψη. Την άμυνα της Ομονίας θα δούμε. Γιατί πάει ξανά με πεσάρα τώρα η Πάφος. Το σουτ άρχισε αρχικά ο Τιάκο αλλά κερδίζει. Πάσα για τον Μικού. Καλές προϋποθέσεις για Ομόνια. Ευκαιρία. Θα πάει μπάλα όμως με δύναμη. Τώρα πάει μπάλα αλλά είναι σε θέση offside ο Τιάκο. Υποδεικνύεται. Ξανά εδώ δείτε. Υπάρχει θέμα καν. Πάντσον. Δοκιμάζει από μακριά ένα σουτ. Απλά παρακολουθεί την πορεία της μπάλας στο Ζόχο. Οπτικό πεδίο μπροστά του, καλό, επιχείρησε την παλιά. Θα πάρει κόρνερ από το σώμα εκεί του Βαλεριάνου. Τιάκο τελικά εκτελεί. Έδιωξε ο Βαλεριάνος, επανέφερε ο Μαυρίας. Περνάει μπάλα. Εζρά τώρα για την Ομόνια. Παλιά στην περιοχή, έδιωξε η άμυνα. Επιμένει η Ομόνια, μακρινό σου την κόντρα. Η μπάλα θα πάει έξω από πόδι. Ποδοσφαιριστής Ομόνιας, ο Ντάρπι Σάιαρ ήταν. Χρόνο από πίεση ψηλά και λάθος. Η Ομόνια τώρα σε καλή φάση με Μικού. Καλό το σούτ, την μπάλα πάει έξω. Στάζει για τη μεταβίβαση στην περιοχή. Βρίσκει έξυπνα χαμηλά τον Τιάκο. Ευκαιρία για γκολ. 1-0. Ματ Ντάρπι Σάιαρ. 64 λεπτό. Η Ομόνια ανοίγει το σκορ. Να λοιπόν με υπομονή και επιμονή στην κυκλοφορία της μπάλας. Δοκίμασαν τα τελευταία 2-3 λεπτάκια αφού και η Πάφος δεν μπόρεσε να πάρει κατοχή. Πότε δεξιά, πότε αριστερά, βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή. Σωστή κυκλοφορία και το τέλειο άγγιγμα που λέμε της μπάλας από τον Ματ Ντάρπι Σάιαρ που όταν βρεθεί σε τέτοιες θέσεις δύσκολα χάνει τον γκολ. Ματ Ντάρπι Σάιαρ λοιπόν, σκόρερ και απόψη για την Ομόνια. Ξαναβλέπουμε εδώ με τον Λέσσαξ. Περιμένει εδώ, κάνει την κίνηση ο Τιάκο, δεν τον αντιλαμβάνεται κάποιος. Εδώ νομίζω ότι είναι λίγο πιο πίσω από την μπάλα ο Ντάρπι Σάιαρ, χωρίς να βλέπουμε ακριβώς απέναντι, αλλά νομίζω ότι σωστά αφήνει ο βοηθός τη σημαία κάτω και ο Ντάρπι Σάιαρ πλασάρει από κοντά
τον Ρούτκο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, να δώσει τη λύση στην Ομόνια. Και στο 64ο λεπτό, παρά τις διαμαρτυρίες εδώ, ξαναβλέπουμε, δείτε, η μπάλα είναι πιο μπροστά, ο παίκτης της Ομόνιας πιο πίσω, καθαρό τον γκολ, σωστά αφήνει το σημαίακι κάτω, ο βοηθός απέναντι ο Νίκος Καλησπέρας, να βάλει επιθετικό ο κύριος Κόπιτς. Εκτελέστηκε το κόρνερ, κεφαλιά, ευκαιρία, να δούμε, δεν θα γίνει το 2-0. Συνεχίζει ωστόσο ο Νέμετς, πάσα ξανά για τον... Για τον Βάτο, σούτ που γίνεται γκολ, η Πάφος ισοφαρίζει. Να λοιπόν τι είναι το ποδόσφαιρο. Μπεσάρα είναι ο σκόρερ, πήγε η Ομόνια. Έχασε διπλή ευκαιρία από πολύ κοντά να πετύχει δεύτερο γκολ και βγαίνει στην αντεπίδεση η Πάφος και με τον Μπεσάρα φτάνει στην ισοφάριση και το παιχνίδι ξαναέρχεται στην ίδια ευθεία για τις δύο ομάδες. Μπεσάρα λοιπόν ο σκόρερ. Σε μια φάση που ο Νέμετς είχε όλες τις καλές προϋποθέσεις, αλλά δύο φορές δεν μπόρεσε σωστά να χειριστεί την μπάλα. Δείτε εδώ, του ξεφεύγει σε πρώτο χρόνο. Στην συνέχεια, ξανά εδώ του φεύγει. Πάσα για τον Βα, ο οποίος είναι στην περιοχή. Ο Μπεσάρα μένει μόνος. Ο Ουζόχο δεν μπορεί εδώ να κάνει κάτι. Πήγε η προσοχή της άμυνας. Κοιτάξτε εδώ στον Βα που πήρε πάνω του την φάση στην περιοχή. Βρέθηκε ο Μπεσάρα μόνος. Χτυπάει μπάλα στο δοκάρι και πάει στα δίχτυα του Ζόχο, ο οποίος δέχεται το πρώτο του γκολ που δεν είναι από το σημείο του πέναλτι. Να λοιπόν που σε ένα παιχνίδι στο οποίο στο δεύτερο ειδικά ημίχρονο με τον Πάντσιον έτοιμο, εκτελεί στην περιοχή, έδιωξε με κεφαλιά εκεί ο Κούσουλος, επανέφερε ο Μπαλιά στην περιοχή, Ντάρπι Σάιαρ. Με πλάτη σε αντίπαλο θα πέσει. Ακούγονται κάποιες φωνές. Θα πάει κοντά του ο κύριος Στράτος και θα του δείξει κίτρινη κάρτα για θέατρο, για προσπάθεια να τον ξεγελάσει. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω θα ξαναδούμε και εδώ. Κρατάει. Πάσα εκτός περιοχής. Για τον Πάντσιον που δοκιμάζει το σουτ, σε καλή θέση ο Ουζόχο πέφτει και μαζεύει. Κάτσε να δούμε πρώτα τον Ντάρπι Σάιαρ που φεύγει και επιμένει, αλλά στην περιοχή δεν μεταβιβάζει σωστά και ο Ρούτκο διώχνει. Εκτελεί ο Μπεσάρα, περνάει μπάλα έξω. Βίλιαμς δοκιμάζει το σουτ. Η μπάλα θα φύγει εκτός κατοχή πλέον για την Ομόνια. Δοκιμάζει και άλλη αλλαγή σε λίγο, θα δούμε. Νέμετς την κεφαλιά, ευκαιρία και γκολ! 2-1 η Πάφος με τον Κέβιν Λαφράντς, ο οποίος λογικά είχε μείνει προωθημένος από την εκτέλεση κόρνερ νωρίτερα. Η άμυνα της Ομόνιας εδώ δεν μπόρεσε να αντιδράσει σωστά και από κοντά ο Λαφράντς βάζει και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ σε ένα χρονικό σημείο, 88 λεπτό, που πολύ πιθανόν αυτό τον γκολ να αποδειχθεί χρυσό για την ομάδα του Ζέλικο Κόπιτς. Έντονοι πανηγυρισμοί από ποδοσφαιριστές, φίλους της Πάφου, είναι φυσιολογικό, λογικό. Σε ένα καθοριστικό χρονικό σημείο, δείτε από πού ξεκίνησε η φάση. Πρώτη κεφαλιά, η άμυνα της Ομόνιας δεν αντιδρά σωστά. Τα μαρκαρίσματα δεν βγαίνουν σωστά. Ο Λαφράνς εκεί, εδώ από την κεφαλιά, θα πάει μπάλα στο Λαφράνς που από κοντά θα νικήσει τον Φράνσις Ζόχο. Η Πάφος γυρίζει το παιχνίδι και είναι πλέον πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση μιας σημαντικής, εάν το πετύχει, νίκης. Υπάρχει άραγε μόνο ένας παίκτης. Συμφωνώ. Αυτός, ας πούμε. Ο παίκτης για όλες τις θέσεις. Ωραίο σώσιμο. Ευχαριστώ. Κάποιοι θα έλεγαν... Απ' το στόμα μου το πήρες. Όχι άλλο εννοούσα. Ο παίκτης που διαβάζει το γήπεδο. Και ο Ρούκι. Καλά, όχι εσύ. Ναι, εσύ. Και αυτός. Και αυτή. Ο παίκτης που παίζει για την ομάδα. Αλλά και η χρυσή αλλαγή. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου με ακόμα περισσότερες επιλογές. Όπως Missions, Match Combo και Bet Mentor από το Stoiximan.
Τελείωσες? Νομίζω. Στοίχημαν. Το παιχνίδι σου καλύτερο.